Θέλεις να αποκτήσεις την απόλυτη ομάδα για το FIFA 18? Τότε μπες igvault.com. Αγόρασε φθηνά και αξιόπιστα coins και μην ξεχάσεις να βάλεις τον κωδικό FNDX για 6% off. Το link θα το βρεις κάτω στο description. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Road to Glory. Είμαστε στο 43ο επεισόδιο, νομίζω είμαι σωστός. Και έχουμε σε αυτό το επεισόδιο μερικά ματσάκια ακόμα από Weekend League, από το Weekend League που πέρασε. Νομίζω έχουμε γύρω στα 13 με 14 μάτσα από εκεί που μείναμε. Και μετά θα σας βάλω δύο μάτσα τα οποία καθόρισαν το Weekend League, ουσιαστικά το rank που καταλήξαμε στο προηγούμενο Weekend League. Οπότε είναι γύρω στα 15-16 ματσάκια, κάπου εκεί θα δείτε τώρα, αρκετό gameplay. Είναι και λίγο μεγάλο το σημερινό βίντεο σε σχέση με το προηγούμενο. Επίσης έχουμε και κάποια πακέτα στο τέλος του επεισοδίου που θα δείτε, που μας έδωσε η EA Jabba. Νομίζω όλοι τα πήραν, αν είχατε ανοίξει βασικά πακέτα την προηγούμενη Πέμπτη, η EA έδωσε τα πακέτα αυτά που είχατε ανοίξει την προηγούμενη Πέμπτη από μια ώρα μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, από τα rewards και μετά νομίζω, μέχρι κάποια ώρα στις 28 Δεκέμβρη. Οπότε έχουμε ανοίξει με 200K, θα τα δείτε στο τέλος, και κάποια άλλα 81 συν rated που είχα ανοίξει εκείνη την ημέρα. Οπότε θα μας τα ξαναδώσει πίσω να τα ξανανοίξουμε. Spoiler alert, δεν θα πετύχουμε κάτι τρομερό. Απλά τα ανοίγουμε, εντάξει, πήραμε κάποιους gold παίκτες πίσω. Οπότε ναι, έχουμε και τα σχόλιά σας από το προηγούμενο επεισόδιο που είχε αρκετή συζήτηση, αρκετή ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα συνεχιστεί, γιατί είχατε κι εσείς πολλά πράγματα να πείτε πάνω στο θέμα του FIFA και της EA και το τι πρέπει να αλλάξει και το αν είναι εντάξει το παιχνίδι και η EA απέναντί μας ή όχι. Υπήρξαν και διαφωνίες, υπήρξαν και αρκετοί που συμφωνήσατε μαζί μου, όπως είναι λογικό. Οπότε θα πάμε να δούμε και τα σχόλια από το προηγούμενο επεισόδιο που είναι πολύ ενδιαφέροντο, και σχόλια από προηγούμενα επεισόδια γενικά, και θα ξεκινήσουμε τώρα από ένα τέτοιο. Από έναν φίλο μας εδώ που λέγεται OM Greek και μου λέει: καλησπέρα Δήμο, έχω μια ερώτηση που με προβληματίζει τώρα τελευταία. Γιατί η EA δεν προσθέτει κάρτες στο foot που να μετατρέπουν RF, RW, RM και LF, LW, LM σε Striker, CAM, CM και από CB σε CDM. Το αντίστροφο, π.χ. ο Ozil Inform είναι κακός right forward, αλλά σαν CAM είναι τέλειος. Ακόμα ένα παράδειγμα είναι ο Mares Inform. Καλή χρονιά και συγγνώμη αν σε κούρασα. Ιστερόγραφο, ξέρω ότι μπορείς στην αρχή του παιχνιδιού να βάλεις τους RF σε CAM κτλ, αλλά το να πατάς παύση σε κάθε παιχνίδι καταντά κουραστικό. Έχεις ένα δίκιο. Ο λόγος που η EA υποτίθεται δεν βάζει αυτές τέτοια position modifiers, ας πούμε, για να αλλάζουν την θέση των καρτών, είναι ότι θα γίνει πολύ broken το παιχνίδι, λες και δεν είναι ήδη broken. Επίσης, ναι μεν το λέει αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν έχεις κάποιο punishment μέσα στο παιχνίδι, δεν σε τιμωρεί το παιχνίδι επειδή αλλάζει σύστημα. Οπότε μπορείς να βάλεις, όπως είπες, τους παίκτες σε 10 cam, να τον βάλεις RF, RW ή οτιδήποτε, και μέσα στο παιχνίδι, συγγνώμη, μην έχω κολλήσει το σάλιο, θα πνιγώ γάμο το κεράτο. Λοιπόν, οπότε μέσα στο παιχνίδι μπορείς να αλλάξεις και τον Ozil, ας πούμε, που λες, ή τον Mares, που το έχω κάνει και εγώ, ας πούμε, τον Mares, να τον βάζεις CAM που είναι μια πολύ καλύτερη θέση στο FIFA για αυτόν. Οπότε δεν καταλαβαίνει το νόημα να μην υπάρχουν modifiers, ενώ ήδη μπορείς να το κάνεις. Και μπορείς να, δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπες, ένα CB που έχει στατιστικά για CDM, μπορείς να το βάλεις CDM και να βάλεις ένα CDM μέσα, όπως γίνεται, ας πούμε, ο Ματέος με τον Ντεσαγή. Η δεύτερη του Ντεσαγή με την πρώτη του Ματέους. Πόσοι το κάνουν, τους αγοράζουν και τους δύο, βάζουν ένα CDM τον άλλο CB και τους αλλάζουν in-game. Παίζουν και δύο με 10 cam. Για ποιο λόγο να μην μπορείς να τους αλλάξεις έτσι κι αλλιώς? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νόημα. Γενικά έχουμε ξανασυζητήσει για το chemistry και τα chemistry. Ναι, το chemistry γενικά, ότι μπορεί να το δουλέψει λίγο η EA ή να το αφαιρέσει ή να το δουλέψει λίγο καλύτερα, γιατί έχει καταντήσει. Ναι, όπως είναι αυτό το θέμα, ας πούμε, που δεν βγάζει σε κάποια νόημα, σε περιορίζει σε αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως είναι κάτι ακαταλαβίστικο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά στο μόνο που δεν συμφέρει να βάζεις τους παίκτες σε άλλη θέση, είναι το ότι πρέπει να πατάς να αλλάξεις στην αρχή του παιχνιδιού, που πλέον δεν είναι καθόλου πρόβλημα, γιατί είτε δεν έχεις τη σέντρα πλέον, μπορείς να πατήσεις κατευθείαν start και να κάνεις αλλαγές με τη μία. Οπότε δεν καταλαβαίνω τον λόγο που να μην μπορείς να το κάνεις αυτό με τις. Ή τουλάχιστον, αν θέλουν να είναι τόσο. Πώς θα το πω, τόσο αυστηρό με το chemistry, ή να είναι τόσο αυστηρή με το chemistry και να σε αναγκάζει να παίζεις με το chemistry, να μην αφήνει, όχι να αλλάζει σύστημα, γιατί θα ήταν λίγο περίεργο αυτό. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δουλέψει πάντως κάπως καλύτερα, γιατί το να μην αλλάζει σύστημα δεν είναι λογικό, γιατί κάθε παιχνίδι θέλει διαφορετική τακτική, μέσα στο παιχνίδι αλλάζουν πολλά πράγματα, μπορεί να θέλει να παίξει πιο επιθετικά, μπορεί να θέλει να παίξει πιο αμυντικά, οπότε δεν γίνεται να σου αποκλείσει το ενδεχόμενο να αλλάζει σύστημα μέσα στο παιχνίδι, θα ήταν πολύ κουλό. Οπότε θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο
ώστε να μην μπορείς να τόσο εύκολα να αποφύγεις αυτό με το chemistry ή αυτό με τις θέσεις, ή να βάλει όπως λες position modifiers ώστε να το κάνουν μέσα έξω το παιχνίδι και να τελειώνει η υπόθεση και να μην πατάει ο ένας και ο άλλος start και να χαλάμε τζάμπα το χρόνο μας, είτε να βαριόμαστε να το κάνουμε, είτε να ξεχνιόμαστε και να μην το κάνουμε στην αρχή και να δεχόμαστε γκολ λόγω αυτού του γεγονότος ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ναι, δεν έχω μια κανονική απάντηση όπως βλέπεις, δεν ξέρω και εγώ για ποιο λόγο το κάνει αυτό ή είναι κάτι ανεξήγητο. Ελπίζω να δούμε κάτι διαφορετικό σε κάποια φάση με το chemistry. Να αλλάξουμε και λίγο από τα συνηθισμένα. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Γιώργο Βένε. Πάλι ξέχασα τον τόνο σου. Βενές, δεν θυμάμαι. Βενές νομίζω, ε. Για να πίνεις νες. Όχι, δεν είναι καλό, αλλά ήταν έτσι όπως μας είχε μάθει εδώ ο Γιωργάκη. Λοιπόν, μου λέει καλή χρονιά Δημάρα, μου λέει χρόνια πολλά σε σένα και στην οικογένειά σου. Εν τω μεταξύ, με το που βαρέθηκα το FIFA, για την ώρα τουλάχιστον ανακάλυψα το Fortnite. Δεν έχω PC καλό, αλλιώς θα έπαιζα PUBG. Κάτι μου λέει πως πολλοί το αφήνουν το FIFA σιγά σιγά. Πιστεύεις παίζει ρόλο και το PUBG? Παίζει ρόλο, πρώτα απ' όλα η EA απ' τη μία βάζει τα χέρια της και βγάζει τα ματάκια της, γιατί δεν ακούει το community. Αλλά απ' την άλλη κιόλας από ό,τι βλέπεις, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, profit κάνει. Για να μην αλλάζει τέτοια πράγματα, profit κάνει. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται με την EA πραγματικά. Είμαι κι εγώ στην διαφάση με σένα εν τω μεταξύ. Δεν έχω καλό PC, οπότε παίζω Fortnite, το οποίο μου αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα καθόλου, μου αρέσει το Fortnite. Είναι διαφορετικό. Αν πας να παίξεις, νομίζω, Fortnite με την ιδέα ότι πας να παίξεις κάτι παρόμοιο με το PUBG, δεν θα σας αρέσει το Fortnite. Άμα όμως ξεφύγεις λίγο και απλά πεις ότι είναι το concept του PUBG, αλλά είναι διαφορετικό παιχνίδι, θα σας αρέσει πολύ το Fortnite. Εγώ το διασκεδάζω πάντως το Fortnite πάρα πολύ. Επίσης, τι θέλω να πω, όχι μόνο για το PUBG που λες, αν παίζει ρόλο ότι το αφήνουν. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια εκεί έξω και αναρωτήσου δηλαδή, το Fortnite είναι ένα τζάμπα παιχνίδι. Fortnite το παίρνεις κυριολεκτικά τσάμπα. Απλά πας στο store, πατάς να κατέβει, κατεβαίνει και το παίζεις. Δεν χαλάς 50 λεπτά. Ούτε 50 λεπτά δεν χαλάς για να αγοράσεις το παιχνίδι. Και είναι τόσο διασκεδαστικό. Είναι πάρα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Απ' την άλλη, το FIFA όχι μόνο πρέπει να το αγοράσεις, αλλά πρέπει να. Για να παίξεις Ultimate Team, πολλοί χρειάζονται, επειδή δεν έχουν το χρόνο, πολλοί χρειάζονται να βάλουν λεφτά μέσα. Οπότε εκεί κάπου το χάνει, γιατί όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, και ξέρω ότι μιλάω πολύ για την EA και λέω κακά πράγματα, αλλά παιδιά, τα κακά δεν γίνεται να τα. Θα μπορούσα να κάθομαι εδώ πέρα και να σας λέω είναι το καλύτερο παιχνίδι. Να λέτε εσείς παράπονα και εγώ να λέω τι λες μωρέ, αφού είναι μια χαρά το παιχνίδι. Θα μπορούσα να το κάνω, εμένα με συμφέρει καλύτερα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να αγνοώ τα πράγματα που κάνει λάθος ή. Εντάξει, για ποιο λόγο να το κάνω, όσοι έχετε πρόβλημα. Και δεν θέλετε να ακούτε παράπονα για την EA, αν βλέπετε το βίντεο πηγαίνει σε αυτό το τέτοιο που σε αυτή την κλίμακα είναι το προηγούμενο και αυτό, γιατί να κάνουμε συζήτηση όχι για να παραπονεθούμε, όσο και να παραπονεθούμε δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, απλά συζήτηση η κουβέντα να γίνει, σε όποιον δεν αρέσει μπορεί να φύγει από το βίντεο και να δει κάποιο άλλο που δεν θα έχει παρόμοια συζήτηση. Αλλά όπως είπα, το FIFA κάνει αυτό το λάθος ότι το μεγάλο λάθος από όλα αυτά που κάνει είναι ότι δεν ακούει το community. Και αυτό είναι γιατί έχει μπλέξει λίγο ανάμεσα στο community, έχει μπλέξει ανάμεσα στο ναι, μεν θέλω να είμαι e-sport game, αλλά δεν μπορώ να πετάξω και στο σκουπίδι του casuals, γιατί οι casuals μου φέρνουν το χρήμα. Είναι σε ένα χάσμα. Είναι σε μια κλωστή πάνω και δεν ξέρει τι να κάνει ουσιαστικά. Πιστεύω, εκεί είναι το πρόβλημά της. Και από τη μία ακούει τον ένα να λέει έτσι αυτό μου αρέσει, τον άλλον όχι δεν μου αρέσει αυτό, κάνε το άλλο. Και προσπαθεί να κρατήσει τους πάντες ευχαριστημένους, αλλά τελικά αυτοί που πρέπει να είναι ευχαριστημένοι για την EA είναι οι casuals. Και στους casuals τι αρέσει? Τα εύκολα πράγματα. Δεν το λέω για κακό αυτό, αλλά όταν μπαίνει ένας παίκτης να παίξει που δεν παίζει πολύ το παιχνίδι, αν μπαίνει και συνέχεια χάνει και το παιχνίδι είναι εναντίον του, δεν θα συνεχίσει να το παίζει. Οπότε, όπως είδαμε και πιστεύω κατά τη γνώμη μου και όπως παίζω το παιχνίδι από το πρώτο μήνα που βγήκε μέχρι τώρα, έχω δει σταδιακή εξέλιξη της άμυνας προς το χειρότερο, δηλαδή στο πιο εύκολο, στο πιο αυτόματο, και πιστεύω ότι η άμυνα έχει γίνει πιο αυτόματη από ό,τι ήταν στο FIFA 17. Οπότε αυτό βλέπουμε από την EA, ότι προσπαθεί να κρατήσει τους casuals κοντά, να προσπαθούν όλοι να παίξουν το παιχνίδι, αλλά εκεί είναι πιστεύω που κάνει και το μεγάλο λάθος με το Weekend League. Και το Weekend League κάνει το παιχνίδι, ναι μεν πιο ενδιαφέρον το Ultimate Team, αλλά από την άλλη το έχει μπερδέψει λίγο, είναι αυτό που είπα, το έχει μπερδέψει, γιατί στο Weekend League δεν υποτίθεται από τη μία ότι είναι ένα ranked mode, ας πούμε, όπως είναι όλα τα ranked mode, όπως είναι όλα τα competitive mode που υπάρχουν και σε άλλα παιχνίδια. Ναι μεν μπες παίξε, θα μπορούσε να λύσει τον casual, ναι μεν μπες παίξε, αλλά επειδή είναι δύσκολο και έχει πολύ καλούς παίκτες, θα χάνεις. Αν θέλεις πιο χαλαρά, μπορείς στα Σαββατοκύριακα που είναι το Weekend League, που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι Σαββατοκύριακα, αλλά τέλος πάντων, μην ξανακάνουμε τη διασύνση.
να μπαίνουν οι casuals να παίζουν seasons και να ανεβαίνουν τα seasons. Το οποίο γίνεται και αυτό εννοείται ότι γίνεται, ή να παίζουν draft και έτσι να υποφελούνται. Αλλά γενικά θα πρέπει να είναι κάτι πιο δύσκολο για αυτούς που δεν παίζουν το παιχνίδι. Ήδη είναι πιο δύσκολο γιατί αυτοί που παίζουν πολύ παίρνουν καλύτερα rewards, αλλά εγώ το λέω σε θέμα gameplay. Επίσης, για το Weekend League είναι άλλος ένας λόγος που πολλοί σταματάνε το FIFA. Γιατί σου λέει από εκεί παίρνεις τα rewards και ό,τι καλό μπορείς να κάνεις. Στο... Εδώ παρεπιπτόντως είναι ένας παίκτης που ο οποίος είναι top 100, πολύ καλός παίκτης, με εξέσχισε. Απλά δείτε το gameplay, το λέω γιατί έπαιξα και με άλλους, θα το επισημάνω επειδή έπαιξα με αρκετούς. Και θα το επισημάνω και άλλες φορές, έπαιξα με πολλούς και έπαιξα και με έναν pro, δεν το έχω βάλει όμως μέσα. Ήταν ένα παιχνίδι προς το τέλος, έχασε 6-2 από τον pro, ο οποίος είχε βγει το 5 το Δεκέμβριο, είχε βγει το 5, είναι ο Ραφίνιο, κάπως έτσι λέγεται, Ραφίνιο. Ναι, λοιπόν, και αυτό που λες ότι το αφήνει το FIFA σιγά σιγά, είναι γιατί από το mode που μπορείς να υποφεληθείς και να ανεβάσεις την ομάδα σου και να την κάνεις καλύτερη χωρίς να βάλεις λεφτά, είναι πολύ περιορισμένο. Είναι πάρα πολύ περιορισμένο για άλλη μια χρονιά. Και ήδη δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ακόμα και φέτος δηλαδή, που πέρσι όντως πολύ παραπονιόντουσαν γιατί έβαζε requirements. Δηλαδή έπρεπε να έχεις μόνο μια Bundesliga ή Ισπανική ομάδα, κάτι τέτοιο. Δεν το κάνει καν αυτό φέτος. Κάντο μια φορά να ξεφύγουμε. Ξέρω ότι πολύ παραπονιόντουσαν γι' αυτό. Αλλά για μένα το να μην το έχεις καθόλου είναι κακό. Το να μην το έχεις καθόλου νομίζω είναι κακό. Θα μπορούσε να δώσει κάτι διαφορετικό. Επίσης για άλλη μια φορά θα το πω ότι στο Weekend League, όπως και να το κάνουμε, δεν έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι τώρα. Και θα το πω μια τελευταία φορά. Γιατί ο βασικός λόγος είναι ότι λέγοντας στους παίκτες σου, σε αυτούς που θέλουν να κάνουν compete στο παιχνίδι, λέγοντας ότι έχεις από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή να ολοκληρώσεις 40 παιχνίδια, τα οποία είναι do or die, ένα προς ένα. Δηλαδή αν χάσεις, δηλαδή είσαι 28 νίκες και σου μένει ένα παιχνίδι. Αν χάσεις το παιχνίδι δεν μπορείς να πας σε L3. Τελείωσε. Είναι ένα παιχνίδι. Το οποίο μπορεί να σου κάτσει να παίξεις με χειρότερο αντίπαλο, αλλά να είναι πιο κολόφαρτος, ας πούμε. Γίνεται. Γιατί να χάσεις το L3. Εδώ μέσα στο Σαββατοκύριακο παράλληλα έπαιζα και ένα draftάκι για να αποθερμαίνω με ανάμεσα στα διαλύματα που έκανα στα παιχνίδια ή στην επόμενη μέρα, ας πούμε, το Σάββατο το πρωί, ας πούμε, θα έπαιζα αυτό το draft για να ξεκινήσω τα παιχνίδια μου, πριν ξεκινήσω τα παιχνίδια μου. Και εντάξει, ούτε εδώ νομίζω βγάλουμε κάτι ιδιαίτερο. Πάντως, ναι, πιστεύω ότι λέγοντας έτσι, παίξε μόνο Παρασκευή Σαββατοκυριακή, βγάζει πολλούς παίκτες, το έχω ξαναπεί, που δεν έχουν χρόνο τα Παρασκευή Σαββατοκυριακά μόνο να παίξουν FIFA. Θα μπορούσε να μοιράζει τις μέρες, να μοιράζει τα παιχνίδια και πολλοί πιστεύω παίκτες που είναι καλοί όντως στο FIFA, αντιλαμβάνονται το παιχνίδι πώς δουλεύει, τα shoot, τις πάσεις, όλα αυτά είναι καλοί παίκτες. Καταλαβαίνω το παιχνίδι, όπως βλέπετε, πήραμε Fabregas, τώρα το θυμήθηκα, είχαμε ένα καλό pool, ας πούμε. Πολλοί παίκτες που αντιλαμβάνουν σωστά το παιχνίδι και είναι καλοί παίκτες δεν έχουν το χρόνο να διεκδικήσουν αυτά που μπορούν να διεκδικήσουν στο Weekend League λόγω του ότι δεν τους αφήνει το χρόνο που χρειάζεται. Τους λέει πέτα το Παρασκευή στο Κυριακό σου, κάμα άλλος διαβάζει, δουλεύει, κάνει, δείχνει, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με έναν εξάξιο παίκτη, παικτικά ας πούμε, επειδή δεν έχει τον ίδιο χρόνο με τον άλλον. Αυτό νομίζω είναι άδικο και δεν συμβαίνει σε κανένα νομίζω. Από ό,τι έχω ακούσει, είτε στο Rainbow που έχει rank mode, μπορείς να μπεις όποτε θέλεις και να παίξεις να ανέβεις rank. Είτε στο LOL, το έχω ακούσει, δεν τα έχω παίξει, αλλά έχω ακούσει ότι δεν συμβαίνει πουθενά αυτό σε competitive mode, σε ranked mode, να σου λέει από εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα, φίλε μου, θα παίξεις. Δεν μπορείς τις υπόλοιπες μέρες. Θέλεις αυτές τις μέρες, καλώς. Το ας πούμε εμείς πότε θα παίξεις. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος για την EA αυτό. Την πάει πίσω, δεν το ακούει, δεν το. Ίσως το έχω ξαναπεί, ίσως αυτό είναι που βολεύει και τους pro players. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται στο μυαλό της ώρες, δεν ξέρω και όπως λες υπάρχουν πολύ καλά παιχνίδια τα οποία οθούν όλο και περισσότερους παίκτες μακριά και επειδή θα διαβάσουμε και άλλα σχόλια να ξεκαθαρίσω ότι εγώ το FIFA το λατρεύω, μου αρέσει και το Ultimate Team και όλα αυτά. Γι' αυτό κάνω τα παράπονα, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά, γι' αυτό ελπίζω σε κάτι καλύτερο και γι' αυτό του χρόνου πάλι θα πάω να αγοράσω το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα έχει αλλάξει κάτι σαν ανώμαλος πούμε και πάλι θα κάνουμε τα ίδια παράπονα ή αν όχι θα κάνουμε άλλα παράπονα, αλλά αγαπάω το παιχνίδι και γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Αν δεν είναι έτσι απλά παράτα το παιχνίδι, γιατί μου αρέσει το FIFA, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να παρατήσω το FIFA, δεν μπορώ να σκεφτώ να μην παίζω καθόλου FIFA. Αλλά θέλω κάποια πράγματα που δεν είναι σοβαρά μες στο παιχνίδι, δεν πρέπει να διορθωθούν, να διορθωθούν. Και πάντα θα έχουμε αυτή την ελπίδα. Και σε αυτή την ελπίδα πάνω στηρίζεται η EA και κάνει αυτά που κάνει. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Γιατί δεν ξέρω. Πολύ το συζήτησα. Επόμενο σχόλιο. Όχι, δεν θέλει να προχωρήσει το επόμενο σχόλιο. Μισό λεπτό να βρω το επόμενο σχόλιο. Πώς κατά είναι το επόμενο σχόλιο. Εδώ βλέπετε τους σόλτι πανηγυρισμούς που κάνω στον αντίπαλο, γιατί προφανώς και αυτός θα έκανε κάτι παρόμοιο.
Γιατί εγώ πάντα είμαι καλό παιδί, έτσι, δεν το συζητώ. Ότι εγώ ποτέ δεν κάνω πανηγυρισμούς όταν δεν μου κάνουν. Όχι, εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να κάνω. Κάποιες φορές μπορεί να κάνω επειδή θεωρώ ότι το παιχνίδι του αντιπάλου είναι τέτοιο που πρέπει να του κάνω κάποιον πανηγυρισμό, έτσι. Το οποίο δεν το βρίσκω και κακό, έτσι. Μην νομίζετε ότι επειδή κάνεις διάφορους πανηγυρισμούς ή σου κάνουν διάφορους πανηγυρισμούς, μην το παίρνετε προσωπικά. Αν το πάρετε προσωπικά, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Το να πάρετε προσωπικά τους πανηγυρισμούς. Γιατί αυτό μπαίνει στο μυαλό σας και μετά χάνετε την ψυχραιμία σας και αυτό το παίρνει σαν να βαντάζει ο αντίπαλος απέναντί σας. Οπότε μην το κάνετε, μην παίρνετε πολύ σοβαρά τους πανηγυρισμούς του αντιπάλου και θα καταλήγετε να σφάτε τα χειριστήρια χωρίς λόγο. Μια μικρή παρένθεση μέχρι να βρείτε το επόμενο σχόλιο, το οποίο είναι από τον Βασίλης. Όπα, πάλι πήγα πίσω εκεί. Βασίλης Καστρής. Καλησπέρα, σε βλέπω αρκετό καιρό και σε θεωρώ αξιόλογο YouTuber με ωραίο περιεχόμενο. Η ερώτησή μου είναι αν πιστεύεις πως είσαι εθισμένος στο παιχνίδι. Ενώ ότι αφαιρώνεις αρκετό χρόνο κάθε Σαββατοκύριακο στο Weekend League, κάθε εβδομάδα με ελάχιστες εξαιρέσεις φτάνοντας σε σημείο παίζοντας χωρίς καμία ευχαρίστηση. Με αρκετή κουράση μένοντας άϊπνος μόνο και μόνο να τελειώσεις τα παιχνίδια. Φυσικά η ερώτηση δεν είναι μόνο για σένα αλλά και για όλους που κάνουν το ίδιο. Και μία μικρή πράξη, 18 με 20 λεπτά που είναι το κάθε παιχνίδι, επί 40 παιχνίδια, 720 με 800 λεπτά, άρα 12 με 13,3 ώρες, έχεις 72 ώρες να τα τελειώσεις όμως, ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται 8 ώρες ύπνου, άρα 8 επί 3 ίσον 24, 72 μείον 24, 48, άρα σε 48 ώρες, 13 ώρες που δεν είναι και λίγες. Πολλά μαθηματικά. Λοιπόν. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω να είμαι θυσμένος. Εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται θυσμός. Νομίζω ότι σχετικά για άτομο που παίζει αρκετά FIFA, δεν ξέρω. Ίσως δεν παίζω αρκετό FIFA. Μέσα στη εβδομάδα είναι και στο FIFA που δεν παίζω τόσο FIFA μπορώ να σου πω. Μέσα στη εβδομάδα, αν μπορώ να το υπολογίσω τώρα που τις δύο τελευταίες μία μισή εβδομάδα δεν παίζω καθόλου Squad Battles, νομίζω ότι παίζω, αν το πάρουμε από Δευτέρα έως Πέμπτη, να παίζω ζήτημα αν θα παίξω 10 παιχνίδια στο FIFA. Στο λέω γιατί πρέπει να κάτσω να κάνω τα βίντεο, να φτιάξω τα βίντεο, να κάνω τα βίντεο και να δω τι άλλο θα φτιάξω για τα επόμενα βίντεο, ας πούμε, μέσα στο FIFA και γι' αυτό παίζω. Μέσα στη βδομάδα δεν παίζω τόσο FIFA. Αλλά στο Weekend League θα παίξω τα παιχνίδια που είναι να παίξω γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα τα παίζα. Αν δεν έκανα YouTube δεν ξέρω αν θα τα έπαιζα πρώτα απ' όλα, από εκεί να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Πέρσι που μέχρι τον Φλεβάρι-Γενάρη δεν ανέβαζα πολύ, θυμάμαι ότι υπήρχαν Weekend League που έλεγα εντάξει αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα το παίξω εντελώς, που ακόμα το λέω βέβαια αυτό, γιατί σε φτάνει σε αυτό το σημείο το παιχνίδι. Αλλά υπήρχαν φορές πέρσι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, που έλεγα θα παίξω μέχρι τις 18, να μην χρειάζεται να μποντελίνω κάτω του tournament. Όταν είχε αλλάξει και είχε γίνει έτσι. Θα παίξω μέχρι τις 21 μωρέ, αλλά τις 3 νίκες είναι. Άμα δεν κάνω καμία ήττα και κάνω 3 στα 3, θα συνεχίσω. Πάω 21, μετά λέω θα παίξω μέχρι να κάνω την ήττα. Δεν παίζω καν, πάω στις 25 και μετά βάλεις στο μυαλό σου ότι φτάνεις σε άλλες 4 ήττες, άλλες 4 νίκες για να πας elite. Και μετά λες έλα μωρέ, έκανα και μια ήττα, δεν πειράζει, πάμε τώρα για elite. Και κάπως έτσι πήγαινα και έπαιζα όλα τα παιχνίδια και πήγαινα και γίνεται. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Και γινόταν ακριβώς αυτό που λες. Ότι δεν κοιμόμουν πολλές ώρες, καθόμουν και παίζα πολλά παιχνίδια και νομίζω πολλοί το κάνουν αυτό. Αλλά και πάλι σου λέω ότι δεν ξέρω αν θα τα παίζα όλα τα παιχνίδια. Αλλά όλο αυτό καταλήγει σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ότι ενώ παίζω 10 παιχνίδια μέσα στη βδομάδα, ή με αναγκάζει και παίζω 40 μέσα σε διάστημα 48 ώρων, όπως λες εσύ, μαζί με το αν συμπεριλάβουμε και τον ύπνο, που είναι αναγκαστικός, έτσι. Που εντάξει, δεν είναι βασικά. Σου έχει απαντήσει και ένας από κάτω, αν θυμάμαι καλά, έχεις μια απάντηση από ένα άλλο φίλο μας ότι δεν είναι ακριβώς έτσι ώρες, γιατί υπάρχουν και τα rate quits, υπάρχουν και παρατάσεις βέβαια. Και όλα αυτά έρχονται σε balance, νομίζω καλά τα έχεις υπολογίσει, είναι 10 με 12 ώρες ίσως και 13. Μια χαρά είναι ο υπολογισμός σου, απλά σκέψου ότι 8 ώρες ύπνου δεν κάνω ούτε τις καθημερινές. Δεν είμαι άτομο που θα κοιμηθώ πολύ και έτσι όπως είναι και το πρόγραμμά μου δεν κάνω 8 ώρα ύπνου, οπότε δεν είναι τόσες λίγες, δεν είναι 48 ώρες, έχω περισσότερες ώρες να ολοκληρώσεις τα παιχνίδια. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα όταν δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις μια παραπάνω κούραση, αλλά πώς να το κάνουμε. Πάντως, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι σε αναγκάζει να το κάνεις αυτό, δηλαδή και να μην είσαι εθισμένος στο παιχνίδι. Αν έχεις ένα σκοπό να παίξεις τα παιχνίδια σου, θα τα παίξεις. Όπως και να το κάνουμε, είσαι δεν είσαι εθισμένος. Βασικά, εντάξει, αν είναι το παιχνίδι που παίζεις περισσότερο και μετά το φαίνεται το παιχνίδι που παίζω περισσότερο, ειδικά πλέον που κάνω και αυτό στο YouTube και κάνω βίντεο, οπότε είμαι αποφασισμένος για κάποια πράγματα στο FIFA, θέλω να σας δίνω τα καλύτερα πακέτα που μπορώ να πάρω κτλ. Θεωρώ άσχημο να έχω κακά πακέτα και να μην έχετε καλό υλικό να βλέπετε στο κανάλι.
Οπότε αναγκάζομαι και να το κάνω αυτό. Αν η EA έβρισκε κάτι καλύτερο σε format για το Weekend League, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί θα μοιράζαμε πολύ όμορφα τα παιχνίδια μας μέσα στη βδομάδα, θα είχαμε συνέχεια υλικό. Κάθε μέρα θα υπήρχε υλικό για τα κανάλια, για όλους τους YouTubers, ειδικά για αυτούς που ανεβάζουν daily οι ξένοι, θα ήταν εξαιρετικό. Γιατί θα υπήρχε, κάθε φορά θα υπήρχε Food Champs gameplay, θα υπήρχαν πράγματα να κάνει συνέχεια μέσα στη βδομάδα. Νομίζω θα ήταν πιο ενεργό πιο ενεργό σαν mode το Ultimate Team. Πιστεύω. Και όπως είπα, πολλά άτομα που δεν έχουν το χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπορούσαν να μοιράσουν όμορφα τα παιχνίδια τους και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στο Weekend League και να υπάρχει μια δικαιοσύνη, ας το πούμε έτσι, αν και δεν θα ήταν ακριβώς δικαιοσύνη, αλλά και πάλι θα υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία για κάποιους που δεν έχουν τόσο χρόνο να παίξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φτάνουμε προς το τέλος, έχω πει πάρα πολλά και πάλι για το Weekend League και αυτά, πάντως νομίζω ότι είναι το μόνιμο θέμα. Βλέπω και τους ξένους YouTubers, εδώ βλέπετε το μήνυμα που ήταν για τα free packs, ελπίζω να ήρθε σε όλους και ελπίζω να είχατε πακέτα πίσω. Αλλά βλέπω και ξένους YouTubers, τον επένδυση, τον εντάξει, ο Nine Skills δεν είναι τόσο αυτή τη άποψη. Ο Μπέιτσον σταμάτησε το road to glory του. Ο Νεπένδε θα δοκιμάζει αυτό το μήνα να μην παίξει τόσο πολύ, ίσως και καθόλου. Βλέπουμε δηλαδή άτομα που είναι πραγματικά η δουλειά του, που εξαρτάται το FIFA από τη ζωή του, εξαρτάται από το FIFA. Πραγματικά, όχι από εθισμό για το παιχνίδι, αλλά είναι η δουλειά του. Και πολλοί, όπως έχω ακούσει και κάποιοι pro players, έχουν σταματήσει το παιχνίδι επειδή του κάνει κακό στην υγεία. Είναι περίεργο. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως αυτά όλα τα λέω για να μην παρεξηγούμε. Τα λέω γιατί αγαπάω το παιχνίδι. Δεν θέλω να σταματήσω να παίζω. Γιατί μερικοί νομίζω ότι βγάζω αυτό το νόημα. Δεν είναι αυτό το νόημα. Δεν θέλω να σταματήσω να παίζω το FIFA. Είναι μερικές φορές που το παιχνίδι δεν μου φέρνει ευχαρίστηση. Αλλά είναι γι' αυτά παράπονα. Δεν μπορώ όμως να σταματήσω. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Είναι θυσμός. Πριν θες να το πεις θυσμός, ίσως είναι θυσμός. Πάντως είναι λίγο δύσκολο για μένα να σκεφτώ να μην παίζω FIFA. Απλά θέλω αυτά τα προβλήματα όσο γίνεται να ακουστούν και να ξέρω ότι εμείς στο ελληνικό community δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν κάθε μέρα βίντεο που λένε πράγματα για την EA. Αλλά η EA δεν ξέρω κατά πόσο έχει σκοπό να φτιάξει το παιχνίδι της. Εδώ ανοίγουμε τα δύο Jumbo Rare Place Pack. Δεν παίρνουμε κάτι το τρελό. Κάποια boards. Ο Κουλιμπάλι είναι εδώ πέρα της Νάπολη. Αυτά όπως είδατε, Elite 3 Rewards. Οπότε ήταν ένα καλό ξεκίνημα για τον μήνα του Ιανουαρίου. Πιστεύω θα τα πάμε καλά για αυτό το μήνα. Πιστεύω θέλω να πάμε ένα Elite, ένα χαλαρό στα monthly. Αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι το έχουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον να βρω λίγο το consistency, γιατί το είχα χάσει νομίζω μετά τον πρώτο μήνα. Να βρούμε το consistency, να βγαίνουμε Elite 3 έστω, να πάμε ένα χαλαρό Elite, ένα monthly και να ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Θα ψάξω να κάνω μερικές αλλαγίτσες. Μικρές αλλαγούλες στην ομάδα, όχι κάτι τρελό, αλλά μπροστά ίσως βάλω κάτι διαφορετικό για να δούμε κάτι διαφορετικό. Να μην βλέπουμε την ίδια τριπλέτα μπροστά. Θα αλλάξει λίγο η ομάδα, θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Λογικά θα είναι με rewards. Θα δούμε και τι mode week θα έχουμε και αν θα τα ανοίξουμε. Οπότε ναι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Like αν σας άρεσε, subscribe αν δεν είναι συγγραμμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.